Ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης και δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Γιώργος Κολέτσος υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας. Οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για επιθετική τουριστική προβολή. Η κεντρική ιδέα αυτής της αλληλβάσης είναι η συμμετοχή όλων όσων έχουν συμφέρον ή ενδιαφέρον ή επωφελούνται από τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια συστηματική συμμετοχή αυτών. Ο οργανισμός στηρίζεται στα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού που είναι η περιφέρεια, ο Δήμος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδρυση του οργανισμού ήταν μια πρωτοβουλία του τότε νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη. Συμμετείχαν ο Δήμος, συμμετείχε ο ΟΛΘ, συμμετείχε η ΔΕΘ και η ΕΛΕΞΠΟ, η Ένωση Ξενοδόχων και η ΤΕΔΚ. Σήμερα πια το σκεπτικό, όπως σας είπα, είναι να αλλάξει η συμμετοχή του οργανισμού, να εμπλακούν πολύ πιο πολλοί φορείς που εμπλέκονται στα θέματα του τουρισμού, και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας θα βοηθήσει πολύ, διότι ο ΕΟΤ είναι πρόθυμος να βοηθήσει με προγράμματα που θα υποβληθούν. Φυσικά δεν προγραμματίζονται λεφτά, πάρτε 500.000 και κάντε ό,τι θέλετε. Θα πρέπει να υποβληθούν προγράμματα με συμμετοχή. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ σαν συμμετοχή θα πει ότι σου βάζω εγώ 100.000, βάζεις και εσύ 100.000. Αλλά προγράμματα τα οποία είναι ξεκαθαρισμένα, να έχουν συγκεκριμένο στόχο, να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Ένα από τα πράγματα τα οποία είναι επίγοντα για όλη την ιστορία του τουρισμού της Θεσσαλονίκης είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα καλύπτονται από την ομπρέλα του 2012, του εορτασμού 2012. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, διότι έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα και κακόβουλα προφανώς, ότι ο κοινός παρουσιαστής όλων των δράσεων του 2012 δεν είναι απλά να εμνήσουμε το παρελθόν, είναι να βάλουμε θεμέλια για ένα καινούριο μέλλον. Εξάλλου, ο αναπληρωτής πρόεδρος του οργανισμού και αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι ετοιμάζεται το νέο σήμα της πόλης, ενώ υλοποιούνται δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε προχωρήσει σε δράσεις, πέραν από δράσεις προβολής σε όλες τις εκθέσεις που κρίναμε ότι αποτελούν αγορές στόχους. Έχουμε προχωρήσει σε δράσεις συγκεκριμένες, στείνοντας ουσιαστικά νέες αεροπορικές γραμμές από και προς τη Θεσσαλονίκη. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι απόλυτα μετρήσιμο ήδη από τη σεζόν την τουριστική που μόλις τελείωσε. Αρκεί να σας πω ότι τα ποσοστά είναι καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό που εμείς τώρα κάνουμε στον οργανισμό είναι μια νέα ταυτότητα, μια νέα μπράντα της πόλης μας, της περιοχής μας, του νομού Θεσσαλονίκης, την οποία και θα σας παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα, όπου θα είναι το σήμα της πόλης, θα είναι τα χαρακτηριστικά, όλα αυτά που κάνουν τη Θεσσαλονίκη μοναδικό προορισμό και αυτά που θα προβάλλουμε από τον ερχόμενο μήνα στο εξωτερικό και όπου και αν βρεθούμε. Την πρόθεση του ΕΟΤ να στηρίξει όλες τις δράσεις του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης διατύπωσε ο Γενικός Γραμματέας του. Ο ΕΟΤ όλα αυτά τα χρόνια, απλώς να κάνω την προσέγγιση, ήταν δίπλα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε μία μακρά πορεία τα τελευταία χρόνια συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας όλα τα τουριστικά προγράμματα προώθησης της Θεσσαλονίκης τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε εδώ πέρα για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Η λογική είναι πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Τσιτσικώστας, να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε διεθνώς την πόλη της Θεσσαλονίκης σαν ένα μοναδικό τουριστικό προορισμό πολλαπλών πολιτιστικών εμπειριών. Άρα αυτό που θέλω εγώ να δεσμευτώ εδώ πέρα είναι ότι ναι, θα είμαστε πολύ δίπλα σας, θα στηρίξουμε όσο μπορούμε από την πλευρά του ΕΟΤ όλη αυτή την προσπάθεια που πραγματικά προσπαθείτε αυτή τη στιγμή για να μπορέσετε να γίνει μια αναστροφή της εικόνας της Θεσσαλονίκης προς το εξωτερικό. Όσον αφορά τα 100 χρόνια αυτή τη στιγμή των εορτασμών που έχει το 2012, εμείς συγκεκριμένα σαν ΕΟΤ θα καλύψουμε όλα τα ταξίδια των ξένων δημοσιογράφων που θα έρθουν να καλύψουν τα δρόμενα της πόλης κατά την περίοδο του εορτασμού, και όχι μόνο, και πίσω από αυτή τη λογική θα προσπαθήσουμε να το δέσουμε και κάποια τουριστικά, αν θέλετε,
πακέτα ή τουριστική αυτή τη στιγμή θεματολογία. Πραγματικά την επόμενη μέρα αυτό που θα προσπαθήσουν αυτοί να προωθήσουν στο εξωτερικό να είναι τη Θεσσαλονίκη σαν έναν προορισμό τουριστικής προσέγγισης για τον κάθε επισκέπτη από όλο τον κόσμο. Αναφερόμενος γενικότερα στην πολιτική που ακολουθείτε στην προώθηση του τουρισμού, ο κ. Μπουτάρης εξήγησε πως δεν υπάρχουν χρήματα για διαφήμιση, υπάρχουν όμως τρόποι ώστε να υπάρξει επιθετική τουριστική προβολή, η οποία θα είναι επικεντρωμένη σε κοντινές περιοχές των Βαλκανίων. Ακόμα και με τη Σόφια, όσο και αν αστείο και να ακούγεται, ακόμα και με τη Σόφια, επιδιώκουμε να έχουμε αεροπορικές συνδέσεις. Καταρχήν, η λογική αυτής της επιθετικής πολιτικής είναι ότι πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε το ότι οι γείτονές μας θέλουν να έρθουν στην πόλη. Και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η αγορά συντηρείται σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό από τους επισκέπτες γείτονές μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Μα ενδιαφέρει πολύ πιο πολύ να έρθει στη Θεσσαλονίκη ένας πλούσιος Αλβανός από το να έρθει ένας πλούσιος Κινέζος. Ο Κινέζος θα έρθει πακέτο τουρισμό, ο Αλβανός θα έρθει Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τόσο ο κύριος Μπουτάρης, όσο και ο κύριος Τζιτζικώστας υπογράμμισαν ότι χρειάζεται πάση θυσία να ξεκαθαριστεί και η οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας για τις όποιες αποφάσεις. Γίνεται μια γενναία προσπάθεια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη το Διονύση Ψωμιάδη και με προγράμματα τα οποία έχουν προχωρήσει ήδη, μέσα από τα οποία θα στηριχθεί και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Εμείς δεν θα ξοδεύουμε χρήματα στις εκθέσεις για να νοικιάζουμε χώρους ως οργανισμός. Θα εντασσόμεθα στο ήδη υπάρχον και ενοικιασμένο χώρο που θα έχει νοικιάσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα λοιπόν και πολλές άλλες τέτοιες συνέργειες που θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει τον οργανισμό οικονομικά και θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη που είναι και το αντικείμενο του οργανισμού με λιγότερα χρήματα. Είναι γεγονός ότι λόγω της κρίσης και της οικονομικής κατάστασης της χώρας αυτή τη στιγμή και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τις περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ασφυξία οικονομική και την απόλυτη εγκατάλειψη, θα πω εγώ επίσης, της κυβέρνησης η οποία σχεδίασε αυτόν τον νόμο, είμαστε αναγκασμένοι να αναδιπλωθούμε και να σχεδιάσουμε πολύ πιο σωστά από ό,τι ενδεχομένως θα μπορούσαμε αν είχαμε τα οικονομικά, να σχεδιάσουμε πολύ πιο σωστά τις δράσεις που θα κάνουμε, να είναι πολύ πιο στοχευμένες και με μετρήσιμο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.